Μια άγρια κακοποίηση ζώου είχαμε αυτή τη φορά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Άγνωστος σκότωσε ένα γατάκι κρεμώντας το ζωντανό. Αυτό το έγκλημα είναι... δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Τον Ζαχαρία, ένα μικρό γατάκι μόλις 3 μηνών, εντόπισε νεκρό ένας περαστικός. Το γατάκι είχε εξαφανιστεί από την πιλωτή σπιτιού που είχε βρει καταφύγιο και η γυναίκα που το φρόντιζε το αναζητούσε. Υπήρχε μια αυτοσχέδια θηλιά από σύρμα, η οποία αγκλούβησε το ζώο. Αντικρίζοντας το αποτρόπαιο θέαμα την περασμένη Πέμπτη, περαστικός ειδοποίησε το Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος θα καταθέσει μήνυση κατά γνώστων. Πήγαινα στη δουλειά του, είδε τη σκηνή, ειδοποίησε το Δήμο, τις υπηρεσίες, έχουμε μείνει άναυδοι. Από εδώ ήταν κρεμασμένο και προσπαθούσε, παλεύοντας με τα νυχάκια του, να γλιτώσει. 300 ευρώ δίνουν αμοιβή σε όποιον κατονομάσει τον ασυνείδητο που θανάτωσε με τόσο φρικτό τρόπο ένα άκακο ζωάκι. Κάποιος έβαλε αυτοσχέδια σειρμάτινη θηλιά για να πιαστεί το ζώο και να βασανιστεί μέχρι να πεθάνει. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μεσονήσι του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και κινητοποιήθηκαν οι φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής. Λυπούμαστε γιατί υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι που ξεσπάνε τα νεύρα τους και δεν ξέρω τι άλλο σε αυτά τα ζώα που μόνο αγάπη δίνουν, δεν δίνουν τίποτα άλλο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σοκαρισμένοι από την αγριότητα του δράστη και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του.